σε αγοραστή. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Γεωργιάδης δεν μπορεί να προτάσει απολύσεις. Είναι μια λεπτομέρεια. Περιμένουμε... Είναι όχι, 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 όχι. Περιμένουμε το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, όπως έχει δεσμευτεί, να φέρει τη συγκεκριμένη πρόταση. Άρα όπου θα λέει από την τακτική του κύριου Γεωργιάδη. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει πει δημόσια ότι μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου θα μας φέρει την πρόταση μελέτη για να δούμε πώς θα γίνει η αδιάσταση. Την περιμένουμε. Από εκεί και πέρα εμείς. Λέει, αν δεν γίνει σε αυτά τα πρότυπα που. Εμείς από εκεί και πέρα δεν μπαίνουμε σε αυτή την. Γίνονται όμως πρώτα απολύσεις και μετά η ενέργεια. Όχι, δεν θα γίνει καμία απολύση. Γιώργο, θα υπάρξουν ζητήματα πάντως. Βεβαίως θα υπάρξουν. Μπορεί και να υπάρξουν απολύσεις. Πάντως θέλω να σας πω ότι. Βέβαια δεν είναι από το κόμμα σας, είναι από το κόμμα του κ. Κεφαλογιάννη. Πρώην υπουργός. Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γιαννόπουλος. Ξέρετε τι είπε. Βγήκε και μίλησε για γνωσιακό και ιατρικό γιατρός, και γιατρό. Και μάχημος γιατρός. Και καθηγητή. Είναι στα χειρουργία. Όχι, δεν απλά γιατρός. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Μέσα στο θέμα. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Καλύτερα από μένα. Ο οποίος εγώ. Αυτά είναι που ανησυχώ. Γιατί εγώ δεν είμαι γιατρός. Πέρα από τον χαρακτηρισμό ότι βρίσκεται σε γνωσιακό ιατρικό παραλήρημα, που θα μπορούσε να πει κάποιος εκεί, κοίταξε να δει προσωπική αντίθεση, πρώην υπουργός είναι. Λέει ότι θα μπούμε σε περιπέτειες οικονομικές και ιατρικές. Εμένα με ανησυχεί όταν το λέει ένας καθηγητής πανεπιστημίου. Λέει επίσης ότι τα πάντα παραδίδονται στα συμφέροντα και το λέει. Δεν το λέει. Εκτός αν τον έχει πάρει. Τον πείτε εσείς. Όχι, κύριε. Δηλαδή σας είναι ένα ζήτημα. Προηγούμενα... Καταλάβατε. Η σύγχυση λοιπόν. Η σύγχυση για όλα αυτά τα ζητήματα προέρχεται και από τέτοιες φωνές. Και το παρασκήνιο όμως τη κάθε πολιτική δημοσιογραφία. Μισό λεπτό. Βγήκε ο καθόλου σεβαστός κύριος Γιαννόπουλος και λέει παραδίδεται στα συμφέροντα. Θα πρέπει έτσι άκρητα να αποδεχτούμε οτιδήποτε λέει ο κάθε αξιοσέβαστος πρώην συνάδελφος. Μπορεί να έχει την άποψή του. Υπάρχει δεν ξέρω όμως. Δεν ξέρω ότι προαλυφόταν για πρόεδρο του Εθνικού Συνεδρίου Βαρμάρου. Δεν το λάθος αυτήν, αλλά καλό είναι κανένα. Αυτό είναι φτηνό όμως, πραγματικά. Όχι αυτό που λες εσύ. Αν είναι φτηνό το κίνητρο. Θα είναι φτηνό το κίνητρο. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Δεν το αποδίδω. Θα είναι φτηνό το κίνητρο εάν λόγω αυτή τη. Τη τιμή τοποθέτηση βγαίνει και λέει ότι ξέρετε κάτι είναι επικίνδυνο για την υγεία. Ο κύριος Λιτζέρης που είναι τώρα τι. Εσείς ότι θέλω άλλους 100%. Αλλιώς δεν μπορώ να κάνω. Εμάς μας ενδιαφέρει στην ανάλυση. Στην ανάλυση μας ενδιαφέρει το επειδή. Όχι μόνο το διατάφτα. Δεν θα πάρετε ποτέ πτυχίο διδακτορικό αν δεν έχετε και το επειδή. Λοιπόν, εμένα είναι πολύ φίλος μου ο κύριος Γιαννόπουλος. Το σέβομαι πάρα πολύ. Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Αλλά θέλω να ακούσω το επειδή. Δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό θα το δούμε. Αυτό που θα εμείς... το ακούγατε αν γινόταν διαβούλευση μα για το φάρμακο. Κοιτάξτε, συζήτηση γίνεται. Και... Θυμάστε τι είπαμε. Έπρεπε αυτό να έρθει ως νομοσχέδιο, να έρθουν οι φορείς, να έρθουν οι γιατροί, να γίνει διαβούλευση. Να έρθουν οι φαρμακοβιομήθηκοι να μας πει σας πεινάμε. Μα πάρετε ξαφνικά εναντίον των νομικάνων. Είναι δυνατόν να θέλει ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα, όπως εγώ έχω ενημερώσει πολλές φορές υπουργούς για τα γιατί λιμάνια. Δεν είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία, κύριε Κεφαλογιάννη. Και για την Κόσκο που μου κουνούσατε κι εσείς και άλλοι τα κάγκελα στον Πειραιά να μην γίνει. Αλλά μου δώσατε την ευκαιρία να ενημερώσω, ας πούμε, πολιτικούς αρχηγούς. Γιατί δεν δέχτηκε να ενημερωθεί για το φάρμακο κύριε Μετά. Μετά την κατάσταση και διάρκεια. Της τροπολογίας λοιπόν, σε άσχημα νομοσχέδιο. Τώρα για πάμε στα θέματα που έχετε βάλει στο τραπέζι. Πρώτον, δεν είναι πρωτοφανές ο νόμος για τα ακίνητα και ο νόμος για τους πληστηριασμούς να ψηφίζεται μετά τον προϋπολογισμό. Απλώς τι γινόταν μέχρι τώρα. Κλείναμε τη ζήτηση στον προϋπολογισμό το Δεκέμβριο και Ιανουάριο-Φεβρουάριο έρχονταν τα φορολογικά νομοσχέδια. Τώρα λοιπόν τι λέμε, ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό πιο μπροστά και έτσι είναι το σωστό. Άλλες χώρες τον ψηφίζουν από τον Νοέμβριο. Και μετά ψηφίζομαι ένα μήνα πριν, ψηφίζομαι και τα φορολογικά νομοσχέδια. Έτσι πρέπει να γίνεται για να ξεκινάει ο χρόνος να ξέρουμε από μήνα Ιανουάριο τι κάνουμε. Προϋπολογισμοί. Να πω και εγώ τα πληροφορία. Εντάξει, είναι το πλαίσιο.